στην άνοδο για να του σταματήσουμε, ώστε να μην διαλυθούν οι κοινωνικές υποδομές και υπηρεσίες, να μην καταστραφούν θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα και αντικατασταθούν οι μισθοί και οι συντάξεις με τα επιδόματα. Απεργούμε για να ανατρέψουμε αποφάσεις που οδηγούν στα λουκέτα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, την εξαντλήρωση των επιστημόνων, των αγροτών, των ελεύθερων επαγγελματιών, των φοιτητών, των νέων που αναγκάζονται βία να μεταναστεύουν. Μπορούμε με πολύμορφο αγώνα δύναμης και ελπίδας και προοπτικής να ανατρέψουμε τα μνημόνια που εξαθλιώνουν, μειώνουν τα καθάριστα εθνικό εισόδημα και αυξάνουν παράλληλα το χρέος. Με τους αγώνες μας θα στηριχτούν οι δημόσιες υπηρεσίες, η υγεία, η παιδεία, η κοινωνική ασφάλιση, ώστε να αναπτυχθούν αντί να συρρυκνώνονται, να ιδιωτικοποιούνται και να διαλύονται. Μπορούμε με ενότητα, μαζική συμμετοχή και αγώνα να τους σταματήσουμε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς, ο εκπρόσωπος των πολιτών φυλάκων. Συνάδελφοι συναγωνιστές, φέτος ζούμε ιστορικές στιγμές. Φέτος πονάμε για την αρχή του τέλους. Όχι μόνο του δικού μας, αλλά δυστυχώς, καθώς φαίνεται, όλο του δημόσιου εκπαιδευτικού για την καλυτέρωση του οποίου μαζί φύλακες, γονείς και εκπαιδευτικοί παλέψαμε ενώνοντας τα χέρια χρόνια τώρα. Η εκπαιδευτική κοινότητα θρυνεί τη βίαιη και αδικαιολόγητη απομάκρυνση των εκπαιδευτικών, υποστήριξαν τη δωρεάν την επαγγελματική εκπαίδευση των σχολικών φυλάκων που επί 12 χρόνια διαφύλαταν τη δημόσια περιουσία, την ασφάλεια των παιδιών μας, τη σωστή λειτουργία των σχολείων και αναμένει με σφιγμένα τα δόντια την επιδείνωση που η προσδοκή των ξένων συμφερόντων επιφυλάσσει για το δημόσιο σχολείο. Γιατί το δημόσιο σχολείο σημαίνει και εθνική ταυτότητα, σημαίνει μνήμη, σημαίνει ελληνικό σχολείο και εδώ πρέπει να απολογηθούν αυτοί που κυβερνούν αυτόν τον τόπο για το πόσο πατριώτες είναι, αν μπόρεσαν να μάθουν στα αμερικάνικα σχολεία που φίλησαν και που φοιτούν τα παιδιά τους. Ως εκπρόσωπος των σχολικών φυλάκων, οφείλω να καταθέσω την οργή μου για το δυσίωνο μέλλον και την οικονομική δυσπλακία που η άδικη διαθεσιμότητα παύλα απόλυση επιφυλάσσει σε εμάς τους ίδιους, τους συντρόφους μας, τα παιδιά μας, την κοινωνία. Πιστέψαμε και αγωνιστήκαμε για τις θέσεις εργασίας μας που με κόπο καταθέσαμε. Το Ανώτο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, που η ίδια η κυβέρνηση εμπιστεύεται, έκρινε εμάς ικανούς και απαραίτητους να στελεχώσουμε τα σχολεία ως σχολικούς φύλακες. Αν πρέπει να υπάρχουν φύλακες που επιβλέπουν την τήρηση των κανόνων, δεν οφείλει ένα κράτος πρόνοιας να έχει φύλακες προστάτες των παιδιών μας. Και αν δεν μπορούν να πληρώσουν τους φύλακες των παιδιών μας, πώς μπορούν και να πληρώνουν τους σωματοφύλακες στην πολιτική? Ποιοι είναι πιο σημαντικοί, οι σωματοφύλακες των πολιτικών ή οι φύλακες των παιδιών που είναι το μέλλον της κοινωνίας αυτής? Η πολιτεία χρειάζεται φύλακες στα σχολεία, γιατί δυστυχώς το φαινόμενο της σχολικής βίας αναπτύσσεται με καλπάζοντα αριθμό. Δεν ξέρουμε τι μας επιφυλάσσει στο μέλλον. Φοβόμαστε για μας και τα παιδιά μας και πιο πολύ απογοητευόμαστε επειδή αυτή η χώρα που αγαπάμε διαρκώς μας πληγώνει. Αλλά η σωστή πολιτεία, αν μπορέσει ποτέ να υπάρξει, χρειάζεται σωστά σχολεία και τα ασφαλή σχολεία χρειάζονται φύλακες. Η ιδανική πολιτεία χρειάζεται κυβερνήτες που να φιλοσοφούν και να σκέφτονται τις ανάγκες της δικής τους πολιτείας και όχι κυβερνήτες που ρυθμίζουν τα δικά μας βάζοντας τον επιταγό της Τρόικας. Τα σχολεία χρειάζονται αναβάθμιση και το μόνο που επέτυχα μέχρι τώρα με τα νέα μέτρα είναι να τα απογοητεύουν αυτοί που δεν έχουν ιδέα τι σημαίνει δημόσιο σχολείο. Δεν θα τους αφήσουμε να περάσουν τα δικά τους μέτρα. Ο αγώνας δεν είναι κοινός και πάλι θα είναι διαρκής για να μην έρθουν χειρότερες και τραγικότερες μέρες. Σας ευχαριστώ. Θα παρακαλούσα για μια ακόμη φορά η χαιρετισμή να είναι λίγο πιο σύντομη. Βέβαια, οι σχολικοί φύλακες είναι ένα ευαίσθητο κλίμα. Ζουν στο μεταξύ τους. Γι' αυτό και ας είμαστε πιο ανοιχτοί. Συνεχίζουμε με τον εκπρόσωπο των υπαλλήλων ΠΕΕΣ των Ιμαδίας. Γεια σας. Θα ήθελα να στείλω ένα μήνυμα ενότητας προς όλους. Νομίζω ότι πρέπει να μην πέφτουν στην παγίδα του Διέρη και Βασίλευε.
η οποία είναι μια παλιά συνταγή, δυστυχώς επιτυχημένη. Είτε δημόσιοι υπάλληλοι, είτε ελεύθεροι επαγγελματίες, είτε ιδιωτικοί υπάλληλοι, εργάτες, αγρότες, άνεργοι, έχουμε κοινά συμφέροντα. Ας παραμερίσουμε αυτά που μας χωρίζουν και αυτά που μας ενώνουν. Τις τελευταίες μέρες έχω συζητήσει με πόσους ανθρώπους και τα παιδιά τους φεύγουν στο εξωτερικό για δουλειά, γιατί δεν βρίσκουν δουλειά εδώ, και μάλιστα επιστήμονες οι περισσότεροι. Αυτή η τραγωδία πρέπει να σταματήσει. Ας αγωνιστούμε όλοι μαζί. Μόνο αυτό. Μόνο να αγωνιστούμε όλοι μαζί. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, συνάδελφε, και ακολουθεί ο εκπρόσωπος του Συλλόγου Γεωγών. Γεια σας. Φίλοι, οι μαθιώτες, οι μαθιώτισες, θα σας διαβάσω καταρχήν μία απόφαση από ένα όργανο πανελλαδικό διασυντονιστικό, το οποίο έχει γίνει 5 Ιουνίου το 2013 και το οποίο αποτελείται από την ΓΕΣΕ, από την ΑΔΕΔΗ, από την ΓΕΣΕΒΕ, από την ΕΣΕ, από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο, από το Δικηγορικό Σύλλογο Αθήνας, από την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία, από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας, από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, από την ΠΑΣΕΓΕΣ, από τους Συμβολιογραφικούς Συλλόγους Αθηνών και από το Τεχνικό Επιμελητήριο. Αυτό είναι ένα διασυντονιστικό όργανο που έγινε 5 Ιουνίου 2013, το οποίο θα αποφασίσει κοινές αντιδράσεις στη μνημονιακή λέλαπα. Θα διαβάζω την απόφαση. Η επιστημονική και συνδικαλιστική φορείς της χώρας, ανταποκρινόμενη στην απέτηση της κοινωνίας για κοινή αντίδραση στα μέτρα που επιτείνουν την ύπηση και αποδυναμώνουν τον παραγωγικό ιστό της χώρας, αλλά και όσα συνεχίζει να επεξεργάζεται σε βάρος των πολιτών η αποτυχημένη μνημονιακή πολιτική, αποφάσισαν να προχωρήσουν στη σύσταση διασυντονιστικού οργάνου που θα συνεδριάσει ένα 15ήμερο και θα αποφασίσει στο εξής κοινές δράσεις με κινητοποίηση όλων των υγειών παραγωγικών δυνάμεων του τόπου. Στην πρώτη συνάντησή τους υπήρξε απόλυτη ομοφωνία τόσο στην αναγκαιότητα της κοινής δράσης όσο και στα 10 σημεία στα οποία πρέπει να επικεντρωθεί ο αγώνας. Δεν θα το διαβάσω ολόκληρο γιατί υπάρχουν διαμαρτυρίες για τον χρόνο. Το ερώτημα το οποίο παίρνει, γιατί στο νομό μας δεν έχει γίνει κάτι αντίστοιχο, όταν όλοι συμφωνούμε πλέον ότι κανένας από μόνος του, κανένας κράτος δεν μπορεί να λύσει τα προβλήματα. Και όταν η λύση είναι μία, ανατροπή αυτής της πολιτικής και του εκφραστώτου. Από το Σύλλογο Γεωπόλου προτείνουμε με πρωτοβουλία της ΟΛΜΕ, που είναι το πιο δυναμικό κομμάτι του κινήματος, στις αμέσως επόμενες μέρες να καλυστούν όλοι οι φορείς για να γίνει και στο νομό μας το συντονιστικό αυτό όργανο. Οι φορείς μας έχουν ιστορική ευθύνη να βράσουν ενιαία και συντονισμένα για να ενημερώσουν τον ελληνικό λαό και να κινητοποιηθούν με όλες τις δυνάμεις για να υπερασπίσουν τη δημοκρατία. Σήμερα οι δολοφόνοι της Χρυσής Αυγής σκοτώσαν και άνθρωπο στην Αθήνα και το σύστημα τους καλύπτει, τους ανέχεται, όπως και πριν ένα χρόνο αποπειράθηκαν στο νομό μας. Το θέμα της δημοκρατίας είναι πολύ σοβαρό να το αφήνουμε έτσι και να ασχολούμαστε μόνο με το μεροκάματο ή μόνο με το 1 ή 2 ευρώ. Άμεσα λοιπόν πρέπει να απαντήσουμε όλοι οι φορείς, όλη η δημοκρατία, το 80% που είμαστε. Για να περασπίσουμε την δημοκρατία, το κράτος δικαίου, το εναπομείνον κοινωνικό κράτος, την αξιοπρέπειά μας και να διασφαλίσουν το δημόσιο συμφέρον και την κοινωνική συλλογή. Όλοι μαζί οι υγιείς παραγωγικές δυνάμεις της Ελλάδας οφείλουμε και μπορούμε να αντισταθούμε, να αγωνιστούμε και να νικήσουμε. Και σε τελευταία ανάλυση, σε όλους μας, έχει πει ή θα πει το ερώτημα: παπά, μαμά, όταν ξεπουλούσαν τα χώρα, με ποιους ήσουνα και κυρίως τι έκανες εσύ. Ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε.